Καλημέρα. Συμμετείχαμε και εμείς στην ενημέρωση στην οποία προέβη το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου. Ενημερωθήκαμε για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το σύμφωνο που ετοιμάζεται προκειμένου να τροποποιηθεί το κατάπτυστο σύμφωνο του Δουβλίνου. Ωστόσο, με πολύ μεγάλη δυσκολία βλέπουμε ότι μπορεί στην ουσία κάτι να μπορεί να μας κάνει αισιόδοξους. Βλέπουμε ότι κινείται στα ίδια πλαίσια. Μας ενημέρωσαν για τις αντιδράσεις που μπορούν να συναντήσουν, που συναντούνται στις διαπραγματεύσεις, οπότε μπορούμε να είμαστε απεσιόδοξοι για ακόμα μία φορά ότι η Ευρώπη δεν έχει μπει στο πλαίσιο εκδημοκρατισμού. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή λειτουργεί και πάλι ως ο κακός ηγέτης που βάζει την χώρα μας να γίνει ο χωροφύλακας της Ευρώπης. Η Ελλάδα στα πλαίσια της συμμετοχής της της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βοηθήσει έτσι ώστε να θεμελιωθεί στην Ευρώπη ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και με βάση τη βασική αρχή της αλληλεγγύης να μπορέσει να λυθεί αυτό το τόσο μεγάλο θέμα όπως είναι το προσφυγικό. Το ΜΕΡΑ έχει καταθέσει ήδη πρόταση σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα, την οποία περάσαμε και την καταθέσαμε και στον Υπουργό και ελπίζουμε να εισακουστεί έτσι ώστε στη πράξη να καταργηθεί η κατάπτυστη συμφωνία μεταξύ Γερμανίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα και η επίλυσή του αργεί.